Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σα καλωσορίζω στο ψυχοεκπαιδευτικό μα κανάλι στο YouTube. Και έχουμε θεματάρα. Αδελφικέ σχέσει. Δεν έχουμε ασχοληθεί ιδιαιτέρω για τι αδελφικέ σχέσει στο φάσμα της τοξικότητας του ναρκισισμού και του ψυχολογικού πολέμου και ένα email το οποίο ήρθε από μια φίλη που βρίσκεται στη συμμετοχή στο τέταρτο επίπεδο μας δίνει την ευκαιρία να ασχοληθούμε με αυτό. Διαβάζω το email της και στη συνέχεια θα σχολιάσω. Θέκλα μου Αλέκρα, καλησπέρα. Χαίρετε. Καλησπέρα. Με απασχολεί πάρα πολύ ένα θέμα και θέλω να σου το πω. Αφορά τη σχέση μου με την αδερφή μου. Η αδερφούλα μου είναι πέντε χρόνια μικρότερη. Άρα, η φίλη που γράφει είναι πέντε χρόνια μεγαλύτερη από την αδερφή της. Μεγαλώσαμε μαζί πάρα πολύ αγαπημένες. Σαν μεγαλύτερη την πρόσεχα και ένιωθα προστατευτικά απέναντί της. Το κρατάω αυτό που σαν μεγαλύτερη την πρόσεχες και ένιωθες προστατευτικά απέναντί της. Το σημειώνουμε. Από τους γονείς μας, χωρίς να είμαι σίγουρη, ήταν λίγο πιο χαιδεμένη. Εγώ θα έλεγα ότι ήταν πολύ πιο χαϊδεμένοι αδερφή σου από τους γονείς σας και να είσαι σίγουρη γι' αυτό τουλάχιστον δεν έτρωγε ξύλο από τον μπαμπά εκείνη. Και επειδή γνωρίζω πόσο πολύ ξύλο έχει φάει από τον πατέρα σου, το γεγονό ότι δεν έτρωγε ξύλο από τον πατέρα σου και εσύ έτρωγε, είναι η μεγαλύτερη απόδειξη, όχι ένδειξη, ότι εσύ κρατούσε το ρόλο του μαύρου προβάτου, του scapegoat και αδερφή σου το ρόλο του χρυσού παιδιού. Επίση, η διαφορά ηλικία 5 χρόνια είναι αρκετά μεγάλη για να μπορούν να συνδεθούν ουσιαστικά δύο αδέλφια και να μεγαλώσουν μαζί. Είναι μεγάλη διαφορά ηλικία τα πέντε χρόνια. Το μεγαλύτερο παιδί που είναι πέντε ετών πάντα είναι πέντε χρόνια μεγαλύτερο σε άλλο ηλικιακό στάδιο ανάπτυξη. Και όπω είπα προηγουμένω, σημειώστε το, το να νιώθει προστατευτικά το παιδί που είναι πέντε χρόνια μεγαλύτερο από το αδερφάκι του είναι και μια μορφή γονεοποίηση χρειάζεται πολύ προσοχή όταν έχουμε παιδιά και μεγαλώνουμε παιδιά με διαφορετικές ηλικίες, που εννοείται εκτός από την περίπτωση των διδήμων, παιδιά με διαφορετικές ηλικίες μεγαλώνουμε. Αν υπάρχει μια απόσταση πέντε χρόνια μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου παιδιού, δεν είναι καλή ιδέα ούτε το δεύτερο παιδί να έχει τα ίδια δικαιώματα που έχει το πρώτο, δηλαδή να έχει μια μεταχείριση ως αν να είναι μεγαλύτερο ενώ μικρότερο, Ούτε είναι καλή ιδέα να λέμε στο μεγαλύτερο παιδί, εσύ είσαι μεγαλύτερο, εσύ είσαι μεγαλύτερη και πρέπει να προσέχει την αδερφή σου, τον αδερφό σου, πρέπει να δίνει το καλό παράδειγμα και το καθεξής. Δηλαδή, με αυτόν τον τρόπο, ένα παιδί το οποίο είναι πέντε χρόνια μεγαλύτερο, στα δώδεκα του έχει ευθύνη για το παιδί που είναι εφτά, στα δεκατρία του έχει ευθύνη για το παιδί που είναι 8 και το καθεξής και όταν γίνει 12 το μικρό το παιδί και η μεγαλύτερη είναι 17 πάλι είχε ευθύνη. Δηλαδή το μικρό παιδί κρατάει πάντα το ρόλο του μικρού παιδιού και το μεγάλο παιδί του μεγάλου παιδιού όταν κάνουμε αυτού τους διαχωρισμούς. Το κάθε παιδί μέσα στην οικογένεια αναλόγως της ηλικία του έχει διαφορετικές ευθύνες και διαφορετικές υποχρεώσεις, διαφορετικά δικαιώματα. Δεν γίνεται να έχει τα ίδια δικαιώματα το μικρότερο παιδί με το μεγαλύτερο. Πιθανόν εγώ να είχα την τιμητική μου, δηλαδή να με δέρνει ο πατέρας μου, λόγω αντιδραστικότητας. Και βάζει ερωτηματικά και θαυμαστικά μέσα στην παρέθεση. Αν και στα τέσσερα που τις άρπαξα, για παράδειγμα, επειδή έτρεχα μέσα στο σπίτι και το ξύπνησα, δεν νομίζω να ήταν θέμα δικό μου αντιδράσεων. Είναι το αντίθετο που γίνεται. Το παιδί που τρώει ξύλο αναπτύσσει αντιδραστική βιότητα. Και σε αυτό το σημείο σας παραπέμπω στο 17ο επεισόδιο του podcast αυτό για την αντιδραστική βιότητα. Σύνδεσμο το οποίο θα βάλω και στην περιγραφή του βίντεο αυτού. Άρα η αδερφή σου μεγάλωνε σε ένα σπίτι στο οποίο έβλεπε και βίωνε ότι εσύ σου σε δυσμενή θέση, εσύ σου η άταχτη, αυτή που τις έτρωγες και αυτή η οποία αντιδρούσε πίσω στους γονείς, άρα κακιά. Ενώ αυτή Είχε την τιμητική τη, Αυτή είχε την τιμητική της... Και όχι αστευόμενα το λέω... Στην ουσία είχε ψηλότερη θέση από εσένα... Τέλος πάντων... Λες... Οι σχέσεις μα ήταν τέλειες... Τέλος πάντων... Λέω... Οι σχέσεις σας νόμιζες πως ήταν τέλειες... Πίστευες πως ήταν τέλειες... Δεν ήταν τέλειες... Γιατί μεγαλώνατε με εξαιρετική διαφοροποίηση εσύ και εκείνη... Όταν έφυγα φοιτήτρια... Άρα εσύ σου 18 και αυτή 5 χρόνια πριν 13 Μου έφτιαξε ένα υπέροχο άλπου με φωτογραφίες μας και αγαπητικά σχόλια Όταν ξαναέφυγα από το πατρικό μας για να παντρευτώ και λες μέσα στην παρέθεση τρομερή επιλογή και αυτή, επειδή η κοπέλα αυτή έχει παντρευτεί έναν άνθρωπο με ένα extreme ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητα, έναν κακοήθη ναρκισιστή που την ταλαιπωρεί ακόμη, η αδερφή μου έδειξε ότι στενοχωριόταν και έκανε πράγματα, δεν διαβάζω ακριβώς τι έγραψες για να μην σας καθρεφτήσω, που έδειχναν ότι τη έλειπα που έφυγα. Όπου τη χρειαζόμουν ήταν δίπλα μου. Ακόμη και στη δουλειά μου με βοηθούσε αφιλοκερδός. Εγώ είχα μια μόνιμη οδοντόβουρτσα τη σπίτι μου για να έρχεται όποτε θέλει. Βγαίναμε, πίναμε κανένα ποτό, συζητούσαμε, ένιωθα ευλογία για τη σχέση μας. Στην πρώτη μου εγκυμοσύνη, ερχόντας τα ψώνια, κάναμε βόλτες, όλα ήταν υπέροχα. Άρα, όσο εσύ ήσουν με τον πρώην σου και ήσασταν καλά, ή φαινόσασταν καλά, και ήσουν δυνατοί, οι αδερφοί σου ήταν δίπλα σου. Τα πράγματα ξεκίνησαν να αλλάζουν όταν εγώ πέρασα μια εξαιρετικά σκληρή περίοδο. Ήμουν στα χωρίσματα με τον πρώην άνδρα μου κάτω από πολύ δυσμενή συνθήκες. Εγώ ήμουν 32 τότε και αυτή 27. Ενώ βρισκόμουν στην πιο δύσκολη φάση της ζωής μου, η αδερφή μου είχε κάνει τότε μια σύντομη και τοξική σχέση σε άλλη πόλη και μετακινήθηκε εκεί. Δεν λέω μετακόμισε, γιατί κράτησε λίγο η τοξική της σχέση και εξαφανίστηκε αδερφή μου ενώ ήξερε σε πόσο άσχημη θέση βρισκόμουν, δεν με έπαιρνε ούτε ένα τηλέφωνο, δεν έδειξε ελάχιστη συνέστηση. Άρα όσο εσύ σου δυνατή και λαμπερή, ήσουν αυτή που πήγε στο πανεπιστήμιο, ήσουν αυτή που παντρεύτηκε στον φαινομενικά καλό άνδρα, είχες μια επιτυχημένη οικογένεια, ήταν δίπλα σου. Όταν έπεσες, όταν ίσω σε δύσκολε φάσει, γνωρίζω, αλλά δεν θα πω περισσότερε λεπτομέρειε. Πέρασε πολύ δυστοπικά η κοπέλα αυτή στο διαζύγιο τη. Όταν εσύ έπεσε κάτω, η αδερφή σου σε παράτησε. Γιατί πλέον δεν είχε κάτι να λάβει από εσένα. Το σκέφτηκε ότι μπορεί να ερχόταν μαζί σα για ποτό, για κουβέντε, για τότε που ήταν και ο πρώην άνδρα σου, ο οποίο είχε μια τι να πω, περίοπτη θέση στην κοινωνία, ήταν ένας ναρκισσιστής επιτυχημένο, προκειμένου να γνωρίσει κόσμο ή προκειμένου να βρει και κάποιον άνδρα από του φίλου του άνδρα σου και γι' αυτό ερχόταν κοντά σα. Δεν ξέρω, λέω, βάζω κάποιε φιτιλιές, ερωτήματα. Θυμάμαι μάλιστα κατά την περίοδο του διαζυγίου μου ότι το ανέφερα με παράπονο στους γονεί μου και ο πατέρας μου μου απάντησε αυστηρά πως ο καθένας κάνει τη ζωή του Κάτι που στο δικό μου μυαλό δεν χωρούσε με αυτόν τον τρόπο. Να τον αρκισιστή πατέρα σου, να τον ο οποίος κάνει διαφοροποίηση και παίρνει το μέρος του παιδιού του του αρχισιστικού. Αργότερα ο τοξικός γκόμενος τη χώρισε και σε ένα καυγά της είπε ο τοξικός γκόμενος Πω τάχα μου σοκαρίστηκε που ήταν αδιάφορη και απόμακρη ενώ η αδερφή τη περνούσε όσα περνούσε τα δύσκολα κατά τη διάρκεια του διαζυγίου τη. Έτσι, κάποια στιγμή μου ζήτησε συγγνώμη για τη στάση τη, που εννοείται δέχτηκα αμέσω. Να που δέχτηκε αμέσω. Όταν κάποιο ενήλικα, ήταν 27 χρονών τότε, σε μια πολύ δύσκολη φάση στη ζωή μα. Αν η μια αδερφή δεν χρειάζεται την άλλη όταν χωρίζει από έναν εξαιρετικά κακοποιητικό και επικίνδυνο άνθρωπο, πότε θα τη χρειαστεί. Αν σε μια πολύ δύσκολη φάση τη ζωή μα η αδερφή μα μας έχει εγκαταλείψει και θυμήθηκε να επιστρέψει πίσω όταν τη χώρισε ο τοξικό γκόμενο, ο οποίο τοξικό γκόμενο την κατηγόρησε ότι ήταν ανέσθητη. Σκεφτείτε, ήταν πιο τοξική και από τον τοξικό κόμενο και ήρθε πίσω το να δεχθεί ασμένο στην απολογία δείχνει ευαλωτότητα. Δείχνει υποταγή. Δείχνει τις έδειξε στην πράξη ότι θέλει πάση θυσία και ότι δεν σε νοιάζει πώ σου συμπεριφέρεται. Ένα άλλο μόνιμο παράπονο που έχω από εκείνη είναι πω όλα μας τα χρόνια εγώ την προσκαλούσα σε γεγονότα και εξόδου με τι φίλε μου, ενώ εκείνη ποτέ των ποτών σιγά μη σε προσκαλέσει να τη κλέψει τη λάμψη. Σιγά. Σε φθονεί αυτή η μικρή, μικρότερη από σένα, να αρχίσεις τρία σου. Τι και αν το έχω πει, τα ίδια εκείνη. Ποτέ δεν με έχει προσκαλέσει. Η μητέρα μου μια φορά μου είχε πει «Τι θες εσύ τώρα με τις πιτσιρίκες» «Με πέντε χρόνια διαφορά» Ήσουν εσύ 29 και γύρι 24 και έλεγε τι θες εσύ με τις πιτσιρίκες. Να μια άλλη απόδειξη ότι η αδερφή σου είναι το χρυσοπαιδί και την σαπορτάρει, την μπουστάρει, την υποστηρίζει και η μάνα σου. Θυμάμαι όταν συζητούσαμε τον πρώτο καιρό στο τέταρτο επίδοση στη συμμετοχή διάφορα ζητήματα και έλεγε εσύ ο πατέρας μου δεν είναι αρχισιστής. Δεν ήταν αρχισιστή, γιατί πέθανε ο πατέρα σου. Μετά από λίγο καιρό συνειδητοποίησε ότι ο πατέρα σου ήταν αρχισιστή. Τώρα να δούμε τι πρέπει να συνειδητοποιήσει και για τη μαμά. Τέλο πάντων, στο ενδιάμεσο που ήταν ελεύθερη χωρί σχέση, αν την καλούσα, λίγο βλεπόμαστε. Εγώ όμω αποκλειστικά την προσκαλούσα, όχι αυτή. Προσπαθούσα να το πω στη μαμά μα, μήπω και την παροτρύνει και εκείνη, αλλά η μαμά είχε μια μόνιμη δικαιολογία. Τι να κάνει η καημένη αδερφή σου, δουλεύει, σχολάει αργά, κουρασμένη, ούτε μια βόλτα με τις φίλες της δεν πηγαίνει. Ενώ εσύ γνωρίζει ότι δουλεύει μια εργασία πολύ περισσότερες ώρες από τη αδερφή σου, έχεις και το παιδί και παρόλα αυτά έψαχνες να βρει χρόνο να τη δει. Κάποια στιγμή λοιπόν βρήκε εγκόμενο, με τον οποίο λίγους μήνες μετά απέκτησε και ένα γιο. Στην αρχή τη δικαιολογούσα πω ήταν ερωτευμένη και προσκολλημένη. Όμω αφού γέννησε, τα πράγματα έγιναν ακόμη χειρότερα ή καλύτερα αποξενωμένα. Κανένα τηλέφωνο, εκτό αν τη έκανε ένα σωρό παράπονα, έπαιρνε μια φορά και τέλο πάλι. Με τη μαμά μα επικοινωνεί κάθε πρωί να σου πω: Να τα, να τα, το χρυσό το παιδί, και η μαμά που του δίνει τροφοδοσία, αναρκιστική τροφοδοσία, αναρκιστική παροχή, μήπω ήρθε η ώρα να δει και τη μάνα σου καθαρά. Γιατί ξέρω κι άλλα που μου έχει πει για τη μάνα σου, για τον τρόπο με τον οποίο σου συμπεριφερόταν καθώς μεγαλώνεις. <φίλες>, Φίλες δεν κράτησε εν τέλει. Ε, να μια άλλη απόδειξη ότι είναι ένα πρόσωπο που δεν θέλει φιλίες ή δεν είναι ικανή για φιλίες. Μόνο μία φίλη έχει με την οποία βρίσκονται σπάνια ως καθόλου. Και αυτό είναι κάτι που με βάζει σε σκέψει, αλλά πιθανόν να έτυχε κιόλα. Δεν έτυχε, πέτυχε. Ή μάλλον απέτυχε. Δεν έτυχε, απέτυχε. Να αρκησάρε,ν η αδερφή σου. Πάλι εγώ, στη μαμά, παράπονα και παρακλήσει να την παροτρύνει, εκείνη μου έλεγε: Ενήλικε γυναίκε είστε βρείτε τα. Και με το δίκιο τη κι εκείνη. Με το δίκιο τη να σου λέει: Ενήλικε γυναίκε είστε βρείτε τα. Όμω η μάνα σου που είναι ενήλικη, και είστε κι εσεί ενήλικε γυναίκε, κρατάει μία favorable στάση, μία ευνοϊκή στάση για την αδερφή σου. Γιατί δεν υπάρχουν καταστάσει τις οποίε ο ένα είναι τοξικό προ τον άλλο και ο άλλο έχει σχέσει με έναν κοινό που του συνδέει και ο κοινό που του συνδέει κρατάει ίσε αποστάσει. Οι εισαποστάκηδες σε θέματα στενό διαπροσωπικών σχέσεων παίρνουν καθαρά το μέρος του ναρκισιστή. Οι σαποστάκιδες σε θέματα οικογενειακών σχέσεων παίρνουν καθαρά το μέρος του ναρκισιστή. Οι σαποστάκιδες σε θέματα οικογενειακών σχέσεων είναι η πτάμενα υπτάμενη η πτάμενη του ναρκισιστή. Και ναρκισιστές και ίδιοι. Εδώ να σου πω πως η μητέρα μας έχει τέσσερα αδέρφια με τα οποία διατηρεί άψογε σχέσει. Χτυπάει ο ένα, πονάει ο άλλο. Αυτό το πρότυπο είχα. Τώρα δεν ξέρω τι δυναμική το σχέσιο μεταξύ τη μάνα σου και των αδερφιών τη. Δεν γνωρίζω τη φάση. Και ούτε και με ενδιαφέρει κιόλα. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι η δική σου σχέση με την αδερφή σου, η δική σου σχέση με τη μάνα σου και πώ η μάνα σου μπαλαντζάρει, not, πώ κρατάει ίσε αποστάσει επιβραβεύοντας την αρκησιστική στάση της σου. Αυτό μας ενδιαφέρει. Ρε Θέκλα, ζούμε 10 λεπτά απόσταση με γιο ταχύ. Δεν θα μπορούσαμε να πίνουμε ένα καφεδάκι με τα παιδιά μας εστώ. φυσικά θα μπορούσατε, εάν θέλατε. Ε, άμα θέλουμε μπορούμε, άμα δεν θέλουμε δεν μπορούμε. Τους ανθρώπους που βάζουμε προτεραιότητα πάντοτε βρίσκουμε χρόνο και ενέργεια να τους δούμε. Άμα δεν θέλουμε να δούμε έναν άνθρωπο οι δικαιολογίε είναι πολλές. Δεν λέω, δουλεύω μέχρι αργά τι καθημερινέ, αλλά ακόμη και αν μου έλεγε έλα να σε 12 λεπτά γυρνώντα από τη δουλειά σου, θα πήγαινα με χαρά. Βέβαια, έχει μικρό παιδί και εργάζεται και εκείνη εξάωρη εργασία. Εσύ εργάζεσαι 12 ώρε, αυτή εξάωρη. Α σημειωθεί. Αλλά τα Σαββατοκύριακα, γιατί δεν προτείνει ποτέ να βρεθούμε, γιατί δεν γουστάρει, δεν σε θέλει η αδερφή σου. Πάρ το απόφαση. Τα Σαββατοκύριακα πηγαίνουν στο σπίτι της μαμάς μας και δεν με παίρνει να δει τι κάνω, που είμαι, αν θα πάω. Τώρα είναι έγκυος πάλι. Να σου πω πως δεν γνωρίζω καν το φίλο του μωρού, αν θα είναι αγοράκι ή κορίτσι. Τη μέρα του μεγάλου υπέρηχου την έπαιρνα τηλέφωνο να μάθω πως πήγε. Δεν το σήκωσε, ούτε κάλεσε πίσω. Από το μεσημέρι μέχρι το βράδυ πρέπει να πήρα τέσσερι φορές. Στο τέλος ανησύχησα. Στην τελευταία μου κλίση την απέρριψε και έστειλε μήνυμα πως όλα ήταν καλά και πως ήταν κάπου που δεν μπορούσε να μιλήσει. Εννοείται δεν κάλεσε πίσω ποτέ, γι' αυτό σου στείλε το μήνυμα για να σταματήσει να καλείς. Λίγες μέρες αργότερα της έστειλα πως τον οχωριέ με πάρα πολύ που είχε επαστοσιοποιηθεί, πως είμαι πλέον πιο κοντά με τη φίλη μου από όσο με την αδερφή μου και πως θέλω να γίνουμε όπως παλιότερα. Μου απάντησε πως της έσπασα τα νεύρα με τις εκατοκλήσεις που έκανα, πως η φίλη μου έχει μόνο τον κόλο τη να σκεφτεί, και πω μόνο τα Σαββατοκύριακα έχει χρόνο που θέλει να αφιερώσει στην οικογένειά τη, και πω τα νέα μου τα μαθαίνει από τη μαμά. Ενώ λίγη σου είπα ότι δεν σε θέλει. Και δεν θέλει να έχετε σχέση. Στενή. Ή και καθόλου σχέση. Δεν ξέρω αν είμαι άδικη, αλλά πληγώθηκα. Καλά έκανε και πληγώθηκε και έχει δίκιο που πληγώθηκε. Και επιτέλου άνοιξε τα μάτια σου και επιτέλου άνοιξε τα μάτια σου. Δεν ξέρω τι περίμενα. Από τη μία φοβόμουν τι θα απαντήσει και από την άλλη ήλπιζα σε ένα τηλεφώνημα που θα λέει είσαι χαζή. Φυσικά και σε αγαπάω. Όχι, μάνα μου, δεν σε αγαπάει. Σε φθονεί. Και είναι ενοχλημένη που εσύ τώρα είσαι σύγκολ, γιατί έχει περάσει το διαζύγιο σου, έχει τα προβλήματα ακόμη με τον δικομανή πρώην, αλλά είσαι σε καλύτερη συνθήκη, θεωρεί η ίδια, από ότι είναι αυτή. Αυτό που οι ελεύθερε ζηλεύουν τι παντρεμένε επειδή είναι παντρεμένε και οι παντρεμένε ζηλεύουν τι ελεύθερε ή τι χωρισμένε, με ξεπερνά. Ο καθένα με τη δική του συνθήκη. Τη απάντησα πω αυτή τη στάση την έχει καιρό πως έχει επιθετική χρειά η απάντησή της και πως είμαι πάρα πολύ στενοχωρημένη με αυτή την εξέλιξη και πως περίμενα να μου στείλει τον υπέρηχο αντί αυτού του μηνύματος. Δεν απάντησε ποτέ τίποτα. Είμαι πολύ προβληματισμένη. Τι συμβαίνει, πώς φτάσαμε εδώ. Έχει καιρό που εντοπίζω μια στάση απόμακρη παντελώς. Ακόμη και στα social, όσο χαζό και αν ακούγεται, έχω παρατηρήσει πω δεν πατάει like στι φωτογραφίε ή στι αναρτήσει μου εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δεν σε γουστάρει, αδερφή σου, δεν σε θέλει. Το κάνει ξεκαθαρότατο. Όχι ξεκαθαρό, ξεκαθαρότατο. Κάνω νέα χόμπι, τα οποία ανήκουν στα Extreme Sports, δεν με ρωτάει πώ πέρασα ή την εμπειρία μου αντύχει και βρεθούμε στη μαμά. Ούτε πώ είμαι, ούτε για την κατάθλιψη που έχω, ούτε αν έχω σχέση ούτε πώ νιώθω που χώρισα, ούτε τι γίνεται με τα δικαστήρια που με τρέχει ο πρώην. Τίποτα γαμώτο το. Χέστηκε για σένα. Ερχόταν προ εσένα όσο είχε κάτι να λάβει. Τώρα δεν έχει κάτι να λάβει. Πριν δύο-τρει μέρε που ανέφερα στη μαμά μα, τη μαμά μα τη βλέπω κάθε μέρα λόγω των παιδιών, πω η αδερφή μου είναι εξαφανισμένη, πρώτη φορά η μαμά μου μου είπε: Έχει δίκιο. Μακάρι να το καταλάβει. Η μάνα σου τι κάνει για να τη πει. Δεν συνέχισα την κουβέντα γιατί στενοχωρώ και εκείνη. Αυτό το να μπει στενοχωρή τη μαμά α, παραπάει. Όμω ένιωσα μια μικρή ανακούφιση που το άκουσα από εκείνη. Πόσο συνεξαρτώμενη σε κόρη, κάργα και από τη μάνα σου, όπω ήσουν από τον πατέρα σου και από την αδερφή σου. Τι μπορώ να κάνω. Στενοχωριέμαι πάρα πολύ. Έλεγα στον εαυτό μου πω η αδερφή μου είναι το ωραιότερο δώρο που με έκαναν οι γονεί μου και τώρα τη χάνω. Δεν τη χάνει την αδερφή σου, δεν την είχε ποτέ την αδερφή σου. Και μου στέλνει εδώ και μια στιχομηθεία μέσω μηνυμάτων που έστειλε στην αδερφή τη. Μετά που τη είπε για τα μηνύματα ότι δεν την έσπασε, σου την έσπασα που πήρα τηλέφωνα από ενδιαφέρον και έπειτα επειδή ανησύχησα. Αυτό το δεν προλαβαίνω που λες, το ακούω από πριν κάνεις παιδί με σκέτη δουλειά. Που είχες μόνο τη δουλειά, δεν είχες παιδί. Δεν μίλησε κανένας για ποτάκια και τι άλλο έγραψες. Ούτε εγώ έχω χρόνο για τέτοια, για την ακρίβεια έχω λιγότερο χρόνο από εσένα. Δεν προλαβαίνει να πάρεις ένα τηλέφωνο ας πούμε. Τα Σαββατοκύρια έχω και εγώ παιδί. Θα μπορούσαμε να κάνουμε και κάτι μαζί, λέω εγώ τώρα. Θυμάσαι αυτή τη φίλη το γονιό μας την τάδε που ερχόταν στις δικές μας οικογενειακές διακοπές και μάλιστα χωρίς παιδιά, χωρίς δηλαδή κοινό σημείο με τη μαμά και τον μπαμπά. Η αγάπη είναι κοινό σημείο. Δικαιολογίε στεγνέ τα υπόλοιπα που γράφει και έχουν και επιθετική χρειά, λε και σου εξομολογούμε την ανάγκη μου και τη στενοχώρια μου για κακό. Τέλο πάντων, προφανώ εσύ αισθάνεσαι περίφημα με την εξέλιξη αυτή. Εγώ έχει καιρό που νιώθω πληγωμένη. Προσπάθησα κι άλλη φορά να σου το πω, αλλά δεν σε αγγίζει. Φαντάσου τώρα ότι προτού ανοίξω το μήνυμά σου, νόμιζα πω θα είχε στείλει κάτι καλό, όπω για παράδειγμα τον υπέρηχο, ότι σήμερα το πρωί θα με έπαιρνε τηλέφωνο. Εντάξει, λέει το όνομά τη, δεν είναι υποχρεωτικό να έχουμε συναισθηματική ταύτιση. Και αυτή της απαντάει μία μέρα μετά. Δεν θέλω να σχολιάσω κάτι ή να συζητήσω σε ό,τι έστειλε. Αρκετά ταράχτηκες. Σου εύχομαι πραγματικά ό,τι καλύτερο μέσα από την καρδιά μου. Λοιπόν, η αδερφή σου, η τοξική, η ναρκισίστρια, η φθονερή, η άνιωθη σου το έχει κάνει ξεκάθαρο ότι δεν θέλει να έχετε σχέσεις και εσύ πρέπει να το πάρεις απόφαση και να το κατανοήσεις και να το καταλάβεις και να το πάρεις απόφαση και στην ουσία είναι και ευλογία αυτό για σένα αν ένα τοξικό πρόσωπο από την οικογένεια σου αδερφός ή αδερφή σε αποφεύγει ή σου κάνει low contact ή no contact τότε σου κάνει ένα τεράστιο δώρο αυτό είναι το δώρο να σταματήσεις να ελπίζεις ότι θα λάβεις από κάποιον που δεν θέλει να σου δώσει, θέλει μόνο να λαμβάνει. Δυστυχώς η αδερφή σου θέλει μόνο να παίρνει από σένα. Όσο εσύ ήσουν η μεγαλύτερη, ήσουν αυτή που είχες τις εξόδους, ήσουν αυτή που είχες τις γνωριμίες και είχε κάτι να λαμβάνει από σένα, ήταν κοντά. Όταν σε είδε πεσμένη κάτω, όταν σε είδε στη πτώση σου, αδιαφόρησε και αποφάσισε ότι δεν θέλει να απασχολεί τον πολύτιμο εντό εγών εαυτό τη με εσένα. Πάρ' το απόφαση. Και επίση η μάνα σου, τι ρόλο βαράει. Μιλάει κάθε μέρα με την αδερφή σου στο τηλέφωνο, σε βλέπει και εσένα κάθε μέρα λόγω των παιδιών και μετά από τόλα τόσα πράγματα ήρθε να σου πει έχεις δίκιο και ένιωσες και εσύ μια ανακούφιση αλλά δεν συνέχισε στη συζήτηση μην τις στενοχωρήσεις. Δεν κατάλαβα. Όλη αυτή είναι πολύτιμοι. Ο μπαμπά σου ήταν πολύτιμο. Η μάνα σου είναι πολύτιμη να μην στενοχωρηθεί. Η αδερφή σου είναι πολύτιμη να μην στενοχωρηθεί. Και εσύ τι είσαι, Το κουρέλι ή το σκουπίδι. Και αυτό φυσικά κάνει resonate, ταιριάζει και με το προηγούμενο βίντεο που κάναμε με την περίπτωση σου. Για την τοξικότητα τη σχέση στην οποία βρισκόσουνα, για την αφόρητη κακοποίηση που δέχθηκες, για το πόσο πολύ συμβιβάστηκες για το πόσο πολύ έδωσε γη και είδο στον πρώην σου έναν άνθρωπο ο ούτε σε αγάπησε, ούτε σε εκτίμησε, ούτε σε σεβάστηκε ποτέ. Από πού τα έμαθε όλα αυτά να τα κάνει, μέσα από το σπίτι σου. Και επειδή γνωρίζω ότι κάνει προσωπικό αγώνα, ψυχοεκπαίδευση και ψυχοθεραπεία και προσπαθεί να γίνει η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου και να μην είσαι πλέον ενεξαρτώμενη, το να μην έχει σχέση με την αδερφή σου θα είναι εξαιρετικά χρήσιμο και βοηθητικό προ αυτή την κατεύθυνση. Και αναφέρει σε κάποια φάση ότι τη φίλη σου την νιώθει πιο κοντά από εσένα. Είναι αλήθεια ότι μπορεί ένα στενό φίλο να είναι πιο πολύ από αδερφό, πιο πολύ από αδερφή για μα. Έχω έναν τέτοιο πολύ καλό φίλο, πάρα πολύ καλό φίλο που τον αγαπώ. Γνωρίζει αυτό πόσο πολύ τον αγαπώ και με αγαπάει. Και εννοείται ότι τώρα είναι πολύ κοντά μα, πολύ κοντά στην αναδημιουργημένη οικογένεια. Και γνώρισε και τον πάνω και τα παιδιά και χαίρεται αυθεντικά με τη χαρά μας. Έχει και αυτός ο φίλος μου μία αδερφή η οποία θα μπορούσε να ε, να βάλει κούρσα με την αδερφή σου. Ποια είναι πιο εγωκεντρική, ποια είναι πιο δικαιωματική, ποια είναι πιο μη μου άπτου και ποια είναι πιο χρυσό παιδί που τη δικαιολογούν οι γονείς. Και πολλές φορές έχουμε συζητήσει και αυτός μου έχει πει και εγώ του έχω πει ότι νιώθουμε ένα τον άλλον ω αδελφό, αδελφή. Μου έχει γράψει προχθέ ένα μήνυμα, είσαι η αδελφή που δεν έχω. Και εγώ του έγραψα μήνυμα ότι σε νιώθω πολύ κοντά, σε νιώθω ουσιαστικά και αυθεντικά αδελφό μου. Μπορεί ένα φίλο να είναι πιο κοντινό πρόσωπο σε εμά παρά ένα φθονερό, ναρκιστή, τοξικό αδελφό ή αδελφή. Εσεί τι λέτε, Θα χαρώ στα σχόλια να διαβάσω τι δικέ σα απόψει, να διαβάσω παρόμοιε εμπειρίες που έχετε. Θα χαρώ πολύ να διαβάσω για αδέρφια που αγαπούν αυθεντικά το ένα το άλλο, γιατί υπάρχουν και αυτά τα αδέρφια. Αλλά θα χαρώ να διαβάσω και ιστορίε επιτυχία από συνεξαρτώμενου οι οποίοι απέταξαν το ζυγό και από τα τοξικά του αδέρφια. Σα χαιρετώ. Bye! Α, για πατήστε κανένα like, μοιραστείτε το βίντεο με τους φίλους σας στα κοινωνικά δίκτυα, πατήστε το κουμπί για εγγραφή γιατί πλησιάζουμε τους 100.000 συνδρομητές και όλα αυτά τα σχετικά που θα έπρεπε να λέω ως YouTuber αλλά τα θυμάμαι μια στο τόσο. Γεια! Yeah.